Και κύριες και κύριοι διοργανωτές της Πελοποννήσου που οργάνωσα αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα, να πω ότι κούρεψα την ομιλία μου σχεδόν στο ίμιση, όχι γιατί μόνο είναι μόδα το κούρεμα, αλλά και γιατί ήθελα να απαντήσω σε αυτά που άκουσα που είχαν σχέση με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της πόλης μας, της Πάτρας, που έχουν σχέση με το λιμάνι. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα? Ωραία. Λέω ότι κούρεψα την αρχική μου ομιλία σχεδόν στο ίμιση για να μου δοθεί ο χρόνος να απαντήσω σε κάτι που άκουσα πριν που αφορά το λιμάνι της Πάτρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την πόλη. Η πόλη της Πάτρας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ραγδαία εξέλιξη, μεταλλαγή και επέκταση. Οι αλλαγές αυτές συντελούνται δυστυχώς χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά γίνονται απρογρομμάτισμα και αποσπασμαστικά και πολλές φορές με αντικρυόμενες δράσεις και ενέργειες, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών ελλειμμάτων και στρεβλώσεων. Ειδικότερα τα ελλείμματα της πόλης στα θέματα χωροταξικού και πολυδομικού σχεδιασμού και συνεπώς στην ευρύτερη παρεχόμενη ποιότητα ζωής και περιβάλλοντας είναι δεδομένα και παθημολογούμενα. Τα αποτελέσματα επίσης είναι απολύτως εμφανή και έχουν οδηγήσει σε χρόνιες στρεβλώσεις και σε απίθανες καθυστερήσεις στην αναπτυξιακή της πορεία, ενώ ταυτόχρονα έχουν δράσει καταστροφικά, συχνά μη ανατρέψιμα στο περιβάλλον και στην παρεχόμενη ποιότητα ζωής. Η Πάτρα, μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο αυτοσχεδιασμών, εξυπηρέτησης πελατειακών απαιτήσεων και κομματικών και ιδιωτικών συμφερόντων, παραπέει και είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια μεγάλη αντίφαση. Ενώ διεκδικεί μητροπολιτικό ρόλο, παράλληλα παρουσιάζει σημαντικές στερήσεις στην οργάνωση του χώρου της, στις υποδομές κλπ. Η αποτροπή και το ξεκαθάρισμα της κατάστασης αυτής απαιτεί δραματικό σχεδιασμό, εγκατάλειψη των πολιτικών, κατανόηση των κάθε λογής συμφερόντων και κυρίως διάθεση και ικανότητα αντιμετώπισης της δραματικής κατάστασης την οποία βρίσκεται η πόλη, χωρίς ωρεοποιήσεις και αγωνίες δικαίωσης. Πηγαίνω κατευθείαν, χωρίς να κάνω ανάλυση γιατί είχαμε έρθει σε αυτό το επίπεδο, στους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι η βιώσιμη ανοιχτή πόλη. Μια πόλη που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πολιτών. Μια πόλη με κοινωνική συνοχή, όπου το κέντρο, οι συνοικίες και οι γειτονιές της θα αναπτύσσονται ισόρροπα και αρμονικά. Η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κεντροβαρική θέση, καθώς βρίσκεται στην τομή των αξώνων Βορρά-Νότου, στις θητικές ακτές και Ανατολής και Δύσης, στις νότιες περιοχές της χώρας και διαθέτει ένα σημαντικό λιμάνι που αποτελεί βασική πύλη διασύνδεσης με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πω λοιπόν εδώ για το λιμάνι ότι η επιλογή της θέσης εκεί που είναι έγινε για δύο λόγους. Αν διαλέγαμε τη βόρεια περιοχή, η βόρεια περιοχή είχε τέτοια βάθη τα οποία το κόστος για να αποκτήσεις τους χερσαίους χώρους ορθολογικής διαχείρισης κίνησής τους θα ήταν πολύ μεγάλο και γι' αυτό δεν πήγε στη βόρεια περιοχή. Στη νότια περιοχή, εάν πηγαίνουμε ακόμη πιο νότια, υπήρχε μια πρόταση για την Αχαγιά, τότε οι απαλωτριώσεις είχαν ένα κόστος πολύ σημαντικό που ισοδυναμούσε με το μη να γίνει λιμάνι. Άκουσα από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, που δεν το βλέπω να είναι εδώ, ότι η σύμβαση παραχώρηση του κεντρικού μετόπου της πόλης, του παραλιακού μετόπου, που μέχρι πρότινος ήταν το παλιό λιμάνι, είναι παράνομη. Την παραμονή του Αγίου Ανδρέου είχαμε μία εισβολή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ,
ενώ έχει υπογράψει σύμβαση παραχώρησης του κεντρικού αυτού μετόπου της πόλης, του οποίου του είχε παραχωρηθεί από τον κύριο του έργου, που δεν είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν είναι το Λιμεναρχείο, αλλά είναι το Υπουργείο Οικονομικών, έδωσε άδειες σε ένα χώρο που δεν είναι δικό του, που δεν είναι κυριότητα δικό του, που την παραχώρηση την είχε κάνει με όλη την επισημότητα, χωρίς να πει τίποτα, σε 86 μικροπολιτές για να εγκατασταθούν, παίρνοντας το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς καμία σεβασμό, ούτε της ίδιας της υπογραφής. Η μέρα του πολιούχου μας ήταν τέτοια που εμπόδισε το Δόημο να αντιδράσει ανάλογα. Σήμερα άκουσα την κήρυξη του πολέμου από τον ίδιο τον γραμματέα της πολιτικής λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο Ναυτιλία δεν είναι ο κύριος του έργου, του χώρου. Αυτό είναι γνωστό, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να θυμίσω σε όσους και να γνωρίσω, σε όσους δεν το ξέρουν, ότι μετά 30 χρόνια αγώνες η Πάτρα, με όλους τους δημάρχους που υπήρχαν από τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή τον κύριο Καράβολα, τον κύριο Φλωράτο, τον κύριο Φούρα και τον Ομιλόν, μαζί με 330.000 πολίτες, με όλους τους φορείς της πόλης, από τον Μητροπολίτη, το Επιμελητήριο, όλους τους φορείς, κατορθώσαμε να πείσουμε και με εντολή πρώτον του Πρωθυπουργού τότε του κυρίου Παπανδρέου, μετά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κυρίου Πάγκαλου, μετά του Αντιπροέδρου και κύριο του χώρου τον κύριο Βενιζέλο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ, που έλεγε ότι αυτόν τον χώρο δεν τον χρειάζομαι για καμία λιμενική δραστηριότητα, υπογράφτηκε αυτή η σύμβαση παραχώρησης μέχρι την οριστική παραχώρηση. Σήμερα λοιπόν ακούμε ότι είναι παράνομη. Και γι' αυτό, αφού είναι παράνομη, μπορεί να μπει μονομερός αυτός που μα το έχει παραχωρήσει και να κάνει μέσα τις δραστηριότητες που θέλει. Αυτή η πράξη για μένα είναι εισβολή την παραμονή του Αγίου Ανδρέα και κήρυξη πολέμου στην πόλη των Πατρών. Και την αντίδραση θα την έχει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και ΟΛΠΑ τη Δευτέρα με έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει. Πάω λοιπόν παρακάτω στα άλλα συγκριτικά πλεονέκτηματα της περιοχής. Εκτός από την κεντροβαρική θέση, έχει και κεντροβαρική, που είπα πριν, έχει κεντροβαρική θέση στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Τα χαρακτηριστικά ενός μικρού μεγέθους μικροπολιτικού κέντρου, το οποίο όμως μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίζεται με ορθολογικό τρόπο και όραμα. Τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Την εξέλιξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μεγάλων έργων, νέος λιμένας, Παθέ, Ιόνια Οδός, νέα σιδηροδρομική γραμμή κλπ, τα οποία όμως καθυστερούν σημαντικά και η επανάληψη των διακηρύξεων ότι τελειώνουν και γίνονται, που ακούσαμε και πριν, δεν είναι ποτέ ρεαλιστική. Δεν θα έχουμε του χρόνου τη σιδηροδρομική, δεν θα έχουμε την Παθέ μέχρι την Πάτρα και δεν θα έχουμε σίγουρα και τη σιδηροδρομική γραμμή στο επίπεδο, στο χρόνους που αναφέρθηκαν. Επίσης η περιοχή μας, η πόλη μας, έχει πλούσιο φυσικό περιβάλλον με συνδυασμό θάλασσας και βουνού σε μικρές αποστάσεις. Ιδιαίτερα θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως ο Άγιος Ανδρέας και το Καρναβάλι. Ισχυρές δομές εκπαίδευσης, έρευνας και υγείας. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν αποτυπωθεί σε όλες τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί τόσο στον ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι η βασικότερη διέξοδος είναι η ανάδειξη του τριτογενούς τομέα, δηλαδή του τομέα παροχής υπηρεσιών, σε βασική οικονομική δραστηριότητα με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκμάτων κάθε αστικού κέντρου και της ευρύτερης περιοχής. Η ανάγκη επομένως για ένα νέο προσανατολισμό για την κατάκτηση μια νέα ταυτότητα της πόλης παραμένει επιτακτική. Ιδιαίτερα σήμερα που
που η μεγάλη οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα, οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε και να αποτοποθετήσουμε την πόλη στο μέλλον, παράλληλα με τις δράσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε για την ανακούφιση των πολιτών που πλήττονται από την ανεργία και τη φτώχεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μόνη βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την Πάτρα είναι η ανάληψη ενωνέως ρόλου στο ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο ως κόμπο συνδυασμένων μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού και τεχνολογίας. Στον ελληνικό χώρο ως μητροπολικό κέντρο παροχής υπηρεσιών παιδείας, υγείας και τουρισμού υψηλής ποιότητας. Η Πάτρα διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός Μητροπολικού Κέντρου. Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών και η ανάληψη του ηγετικού αυτού ρόλου μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την υπεράσπιση της ισόρροπης ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής, το σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, αλλά και πρακτικών μέτρων για να γίνει αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, μια βιώσιμη ανοιχτή πόλη πρέπει να διαθέτει μεγάλη εσωτερική κοινωνική συνοχή, όπου το κέντρο, οι συνοικίες και οι γειτονιές της θα αναπτύσσονται αρμονικά και ισορροπημένα. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από αποσπαστικά μέτρα και εξαγγελίες, παρά μόνο με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και φάσεις υλοποίησης. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την επιτάχυση των παρακάτων έργων εθνικής και τοπικής σημασίας, τα οποία αποτελούν τις βασικές υποδομές για την ανάπτυξη και την προοπτική. Η ολοκλήρωση της ΠΑΘΕ Κόρυθος Πάτρα Καλαμάτα, η κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου Κιάτο Καλαμάτα, η επέκταση του φυσικού αερίου, η επιτάχυση ολοκλήρωση των έργων του νέου λιμένα, η επιτάχυση ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατασκευής Ιωνία Οδού, την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου Πύρου κατά Παραπύρου, τη αναβάθμιση και λειτουργία του αεροδρομίου του Αράξου και τέλος η κατασκευή του Ιόνιου σιδηροδρομικού δικτύου. Ο Δήμος Πατρέων διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με έμφαση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα σε συνδυασμό με την κεντροβαρική του θέση στο Εθνικό Αναπτυξιακό Δίκτυο. Η εκμετάλλευση αυτή της παραγωγικής βάσης αναμένεται να αναβαθμίσει την αναπτυξιακή του εξέλιξη στο μέλλον και εφόσον υλοποιηθούν οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις από τα ανώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Εξάλλου, η στροφή προς νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης που θα προσδώσουν δυναμισμό στην αναπτυξιακή διαδικασία θα επιτρέψουν νέους ρυθμούς αύξησης του εγχώριου προϊόντος, των επενδύσεων και της απασχόλησης. Η προώθηση υλοποίηση της νέας ταυτότητας εθνικής εμβέλειας για την τρίτη σε μέγεθο πόλη της χώρας και για το Δήμο της, που θα είναι η μεταστροφή από τη βιομηχανική πόλη του 20ου αιώνα στην πόλη των υπηρεσιών του 21ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, καθοριστική προϋπόθεση αποτελεί η διεκδίκηση της ενίσχυσης του αποφασιστικού και σχεδιαστικού ρόλου και της αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου και του χαρακτήρα της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως στη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων, ανεξάρτητα από τις κινήσεις και τις διαθέσεις της κεντρικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ.